είναι το αίμα μου, το σώμα μου. Και ευλόγησε τον άρδο, ο οποίος ήταν με τους ιωμένους. Από ουσία άρδου, ουσία σώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το σώμα του. Ήταν αυτό που έλεγε κάποτε στους Εβραίους. Εάν δεν φάτε το σώμα και δεν πιείτε το αίμα, δεν έχετε ζωή. Γιατί αυτό είναι η αληθινή ζωή. Και αυτοί εξέλαβαν την περίπτωση ότι όντως ομιλούσε ο Χριστός για σάρκα σαν και αυτοί που έχουμε τώρα εμείς. Και αμέσως με έναν τρόπο απότομο είπαν, μα άνθρωπο φάγει είμαστε να φάμε σάρκα και να πιούμε αίμα. Ανθρώπου, βέβαια ο Χριστός εννοούσε αυτό που εμείς ουσιαστικά παίρνουμε στη Θεία Ευχαριστία, το σώμα του στη μορφή του άρτου και το αίμα του στη μορφή του ίδιου. Αυτά τα τέλεσε ο Χριστός και τα παρέδωσε. Τα παρέδωσε. Σώμα και αίμα. Το δικό του σώμα και το δικό του αίμα. Και επειδή και το ένα και το άλλο εισέρχονται στο δικό μας σώμα, γινόμαστε συνέμοι, το δικό μας αίμα ενώνεται με το αίμα του Κυρίου, και σύσσωμοι και ένα σώμα στην ουσία. Και ένα σώμα στην ουσία. Ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε ότι ο καθένας σας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Και αφού είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και κατοικήσω εν αυτό και περιπατήσω εν αυτό και έσω με αυτό Θεός και κάτοικος του ναού αυτού θα γίνω και θα περπατάω μες στο ναό αυτό, λέει ο Κύριος, και εγώ θα είμαι ο Θεός. Είμαστε, αφού το λέει ο Κύριος μας, ο ναός. Είμαστε ένα σώμα, το σώμα της, στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού μέσα είμαστε ένα και εμείς και αποτελούμε ένα σώμα. Κεφαλή είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι που κουμαντάρει την Εκκλησία. Και αφού την κουμαντάρει αυτός, η Εκκλησία θα βαδίσει στο τέλος της, στο σκοπό της δηλαδή, που αυτός την έχει τάξει. Με τους λίγους, όπως λέει ο ίδιος, με τους λίγους, δεν θα περιμένουμε ποτέ πολλούς. Πορεύεται και θα πορεύεται. Και, όπως εκείνος νίκησε τον καταλήτη θάνατο, και η Εκκλησία τον ίδιο δρόμο έχει να τελέσει. Λοιπόν, είμαστε ναός του Κυρίου,
παίρνουμε το σώμα Του και το αίμα Του και το μεταλαμβάνουμε. Και αυτό από τα φρικτά και άγια μυστήρια. Τα φρικώδη μυστήρια και πολλής γέμοντα σωτηρίας. Τα καθεκά στην τελούμενα σύναξη ευχαριστία καλείται, ότι πολλών εστί ευεργετημάτων ανάμνησης το κεφάλαιο της του Θεού προνοίας ενδείκνυται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα του το εξηγήσουμε για να γίνει κατανοητό σε όλους μας. Η Θεία Ευχαριστία, ή αλλιώς όπως το ονομάζουμε Θεία Λειτουργία, είναι γεμάτη από μυστήρια και μάλιστα φρικτά μυστήρια. Μα μέσα σε αυτά τα μυστήρια, τα φρικώδη, βρίσκεται η σωτηρία όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Γιατί είναι τα μυστήρια γέμοντα πολλή σωτηρίας. Γεμάτα από πολλή σωτηρία. Και μέσα σε αυτά θα βρει κανείς πολλά ευεργετήματα και μόνο ευεργετήματα. Εκεί θα βρει ολόκληρο το κεφάλαιο της προνοίας του Θεού να είναι κρυμμένο. Ολόκληρο το κεφάλαιο της προνοίας του Θεού να είναι κρυμμένο. Όσοι λειτουργούν στο μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας, λειτουργούν ως Άγιοι της Θείας Λειτουργίας. Όσοι λειτουργούν ιερείς, την ώρα που τελούν τα μυστήρια, είναι οι Άγιοι του Θεού. Και όσοι μεταλαμβάνουν και παίρνουν τα μυστήρια, παίρνουν τα Άγια που είναι για τους Αγίους και αγιάζονται με αυτά. Θέλω να τα προσέχουμε, να τα κατανοούμε, γιατί μπορούν να τύχουν παρεμηνίας. Ακούμε, πρόσχομε τα Άγια της Αγίας. Αυτά είναι Άγια και προορίζονται για τους Αγίους. Έτσι καλούνται όσοι μεταλαμβάνουν. Άγιοι ονομάζονται. Το λέω εγώ, το ακούμε όλοι μας. Δεν το λέει για τον Κύριο. Αυτή είναι η κυριολεξία, συγγνώμη που διακοπτώ, γιατί εγώ είχα και άλλη ενέργεια. Θα τα ακούσουμε. Τα Άγια της Αγίας. Ναι. Δηλαδή είναι η κυριολεξία αυτή που είπες εσύ. Και απαντάμε εμείς με το στόμα του Ιεροψάλτου, «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός». Καταλαβαίνουμε τα δικά μας χάλια, όπως είπες προηγουμένως, και λέμε «Ένας είναι ο Άγιος, ένας είναι ο Κύριος, ο Χριστός μας». Αυτή είναι η κυριολεξία και η πραγματικότητα. Αναφέρεται στους ανθρώπους συνεπώς. Επειδή με ερώτησες, στην πρώτη αποστολική εποχή δεν υπήρχε το όνομα Χριστιανός. Ευθύς αμέσως. Αλλά το όνομα Άγιοι, το όνομα ή της Οδού, αυτοί που βαδίζουν τον δρόμο του Χριστού, ποικίλα ονόματα εκτός από το
όνομα Χριστιανός. Για πρώτη φορά ακούστηκε στην Αντιόχεια το όνομα Χριστιανός, από το όνομα του Ιησού Χριστού, από το στόμα του Αποστόλου Παύλου, λίγο πριν φύγει να πάει για τη Ρώμη και να πεθάνει στη Ρώμη. Επομένως, η προσφορά το τιμίο δώρο σώματος και αίματος προσφέρεται στους χριστιανούς που ονομάζονται και αγιάζονται από τα τίμια δώρα. Αυτά είναι τα άγια που δίνονται στους Αγίους. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή αυτό που λέμε Θεία Ευχαριστία, φανερώθηκε αμέσως μετά την παρακοή του Αδάμ και της Εύας. Μόλις έγινε η παρακοή, ταυτόχρονα φανερώθηκε και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ο Χριστός, ο Κύριος μας και Δεσπότης μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέ το τυχόν ανεβάλλετο, αλλά Θεός είδε το γεγονός και του έρχουν στο μέγεθος και επί την ιατρίαν έσπευσε και ουδε προσβραχή κατέλειπεν απρονόητον την οικίαν αγαθότητα μιμούμενος. Να το εξηγήσω, καταλάβατε. Είπα ότι μόλις ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, αμέσως και το μυστήριο της σωτηρίας μας, τα λέει Θεία Οικονομία, η Εκκλησία μας εννοεί την από αιώνας, προαιώνων πολλών εκατομμυρίων, αφού είναι αιώνιος ο Θεός, είχε στο σχέδιό του έτοιμο το έργο της σωτηρίας που θα έκανε ο Χριστός. Πρώτη γέννησε ως αιώνας αιώνων πριν. Και επομένως και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν ξέρω αν το είχε κατανοητό. Έχει κανείς απορία σε αυτό. Και πριν φτιάξει τον άνθρωπο, αφού είναι Θεός, ο πατέρας μας, γνώρισε το παιδί του θα παραστρατήσει. Και είχε έτοιμα τα βάρματα πολύ πριν φτιάξει τον άνθρωπο. Προαιώνια. Νομίζω ότι γίνεται γεγονός κατανοητή. Είχε στο σχέδιό του ότι θα φτιάξει ο άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος θα είναι παραβάτης και εγώ θα το ετοιμάσω ό,τι του χρειάζεται πολύ πριν εκείνος θα χρειαστεί εκείνα που θα χρειαστεί. Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Επομένως, ο Υιός μου είναι στο σχέδιο προαιώνων, θα το ακούσουμε στα τροπάρια της γεννήσεως. Το λέει αυτό. Προαιώνων της σωτηρίας διργάσα, το λέει. Και ο αιώνιος Θεός γεννιέται, λέει, τα τροπάρια όλα. Αυτό είναι που λέμε τώρα εδώ πέρα. Πόσοι δηλαδή είναι η αγάπη του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θεέ μου, στον Πατέρα μιλάει, αιωνία αγάπη η αγάπη σας ημάς. Μας αγάπησες με αιώνια αγάπη. Δεν έχει δηλαδή η αγάπη αυτή κενά πουθενά, ούτε σε χρόνο, ούτε σε περιεχόμενο. Πουθενά δεν έχει η αγάπη του Θεού. Έχει αρχή ο Θεός, όχι. Έχει τέλος ο Θεός, όχι. Είναι αιώνιος. Και η αγάπη του δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτή είναι η αγάπη που πρόσφερε. Γι' αυτό πρόσφερε και το ό,τι εκλεκτό είχε ο Θεός. Εμείς δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε το Θεό
ώστε να πει θα πάρω έναν άνθρωπο να θυσιαστεί για να σωθεί η ανθρωπότητα. Δεν είναι το δυνατό αυτό να γίνει ποτέ. Γιατί ο άνθρωπος ποτέ δεν υπήρξε τέλειος. Και ο Θεός είναι τέλειος και ικανοποιείται η τελειότητα του Θεού με τέλεια μόνο. Γι' αυτό όταν του προσφέρουμε κάτι πρέπει να είναι εκλεκτό. Και ενώ προσφορά στη Θεία Λατρεία μέσα. Και όχι να είναι το τελευταίο ακόμα. Και πολλές φορές λέμε, μα η Εκκλησία τόση πολυτέλεια να έχει. Δεν ξέρω αν το συμφωνείτε ή όχι να το πω. Εγώ θα προτιμούσα να είναι εκατομμύρια φορές από το σπίτι μου καλύτερη Εκκλησία σε πολυτέλεια παρά το σπίτι μου. Αφού είναι του παντοδύναμου Θεού το σπίτι μου. Που εκείνος κάνει το πάνω για να με σώσει. Και εγώ θα του προσφέρω τα δικά του, τα σάκ των σών. Και εκεί πια θα πω ότι κοίταξε η πολυτέλεια στον χώρο της Εκκλησίας πόσο μεγάλη είναι. Αμέσως λοιπόν, διαβάζω, ουδέ το τυχόν ανεβάλλετο, ούτε αυτό που λέμε εμείς το συντοματικό και για λίγο δέχθηκε σε αυτό να κάνει αναβολή ο Θεός για λίγο σωτηρίας. Ήταν από πριν, επαναλαμβάνω. Αλλά Θεός είδε το γεγονός, αλλά αμέσως είδε τι διέπραξαν ο Αδάμ και η Εύα και είδε και του έλκους το μέγεθος. Πόσο μεγάλη ήταν η πληγή του Αδάμ και της Εύας. Εμείς δεν τα βλέπουμε. Όταν λέμε Παναγιώτη, τι λέγεις προηγουμένως. Αν μου καταλάβαινες εσύ και εγώ ότι έχουμε πληγή και πόναγες και βόγκαγες, τι λες εσύ, δεν το καταλάβαινες. Και θα πάρω το γιατρό αμέσως. Έλα τώρα που λες είμαι ο χειρότερος των ανθρώπων και εσύ και εγώ και ο καθένας μας. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της πληγής. Έτσι λέει εδώ, ο Θεός είδε καθαρά, πολύ καθαρά, του έργους της πληγής μας το μέγεθος. Και επί την ιατρία ανέσπευσε και έτρεξε αμέσως να δώσει τη ιατριά. Και ουδέ προσδραχή κατέληπε να προνόητον την οικία αναγαθότητα μιλούμενος. Και ούτε για ένα τικ δεν ανέβαλε, αλλά την αγαθότητά του αμέσως έβαλε σε ενέργεια. Αμέσως έβαλε την αγαθότητά του σε ενέργεια. Βέβαια, ο Χριστός μας όλα αυτά τα σχετικά με τη σωτηρία, τη δική μας σωτηρία, τα έστελνε σε μηνύματα πριν γεννηθεί. Πώς θέλουμε εμείς μήνυμα εορταστικό σε γνωστούς μας και ο Κύριος μας έστελνε τέτοια μηνύματα με τους προφήτες. Όλοι οι προφήτες είχαν το μήνυμα από την Αγία Τριάδα, το μήνυμα να σωθεί ο άνθρωπος και το πώς θα σωθεί ο άνθρωπος και το πώς. Δεν υπάρχει λεπτομέρεια από τη ζωή του Ιησού Χριστού, το λέω, λεπτομέρεια από τη ζωή του Ιησού Χριστού που να μην είναι καταγραμμένη στα προφητικά βιβλία που γράφτηκαν πριν από τη γέννηση του Χριστού. Σαν να λέω κι άλλη μια φορά, συγχωρέστε με, δεν υπάρχει λεπτομέρεια από τη ζωή του Κυρίου μας εν το κόσμο, όχι πριν, αυτά άστα, μην τα πιάνετε αυτά, λεπτομέρεια από τη ζωή εκείνη, τη στιγμή που γεννήθηκε σαν άνθρωπος, μέχρι και που έφυγε, είναι καταγραφένη στα προφητικά βιβλία. Και εκεί μπορεί κανείς να τα βρει και να τα μελετήσει. Τα κήρυξαν προφορικά οι προφήτες, τα μηνύματα αυτά,
τα έγραψα και ήδη, τα έγραψα, και τα κατέληπαν στους Ιουδαίους και στη συνέχεια τα έχει η Εκκλησία μας, γιατί είναι τα βιβλία με τα οποία σωζόμαστε. Και μαθαίνουμε την αλήθεια. Και μαθαίνουμε την αλήθεια. Επομένως, βλέπουμε το σχέδιο για τη σωτηρία μας, το σχέδιο του Θεού, πριν από τη γεννησή Του, στους προφήτες. Το εμπιστεύεται ο Θεός. Γι' αυτό λέει κατά τη γραφάση. Μάλιστα. Γι' αυτό λέει κατά τη γραφάση. Όλα αυτά που γίνανε, είναι γραμμένα. Αλλά όμως, η Εκκλησία μας και η Γραφή, όπως ανέφερα προηγουμένως, γιατί πάνω σε αυτή βαδίζουμε σαν Εκκλησία, και δεν εννοώ μόνο την Εκκλησία από τη γέννηση του Χριστού και ύστερα, αλλά από τον Αδάμ και την Εύα, γιατί αυτή είναι τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας. Και αν θέλουμε να πούμε, κάνω λάθος νομίζω σε ένα σημείο εδώ, τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας είναι τα πνεύματα των αγγέλων που δημιούργησε ο Θεός. Γιατί όλοι είμαστε Εκκλησία. Αλλά οι παραβάτες είμαστε εμείς και για μας έγινε γεννήθηκε ο Χριστός. Λέμε λοιπόν ότι από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο εκείνον άνθρωπο που θα έρθει, για όλους η θυσία, η προσφορά του Χριστού, ισχύει και είναι τέλεια πέρα για πέρα. Δεν άφησε δηλαδή έξω από τη σωτηρία ο Χριστός κανέναν από τους ανθρώπους. Κανέναν με κανέναν. Και εκείνους που πέρασαν και εκείνους που έρχονται ή ζουν τώρα και εκείνους που θα έρθουν. Αφού είναι η Εκκλησία, του μέλλοντος αιώνος. Όμως, κάποιος εύλογα, δικαιολογημένα, μπορεί να πει, μπορούσε και σίγουρα μπορούσε αμέσως μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας να λειτουργήσει η Θεία Οικονομία χωρίς να περιμένουμε να περάσουν χιλιάδες χρόνια, 5.000 χρόνια ώστε να γεννηθεί ο Χριστός και μετά να λειτουργήσει το έργο της σωτηρίας στον ανθρώπο. Από τη Θεία Οικονομία δηλαδή. Μπορούσε. Άρα μας πληροφορεί το Πνεύμα το Άγιο μέσω των Αγίων Αποστόλων ότι ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εξαφέστηκε ο Θεός τον αιώνα αυτού. Έπρεπε να έρθει η συγκεκριμένη στιγμή που ο Θεός γνώριζε για να στείλει το γιο του για να απεργαστεί, να πραγματοποιήσει το έργο της Θείας Σωτηρίας. Τα γεγονότα που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν από τη γέννηση του Χριστού μέχρι και την Ανάληψη, όλα αυτά πραγματοποιούνται συμβολικά και πραγματικά σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας θα ξεκινήσει από το άστρο της Βηθλεέμ και θα καταλήξει ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός. Από εκεί μέχρι εκεί που τελειώνει την αρχή του τέλος θα περάσει ο ιερέας μέσα από όλα τα γεγονότα όσα εβίωσε ο Χριστός που ήρθε κάτω στη γη.
λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τα ενδυθεία ιερουργία τελούμενα, τύπων είναι του σωτηρίου πάθους και της ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Και πάσης της αυτού προς ημάς σωτηριώδους επιδημίας και οικονομίας, σημαίνωση τα παρακολουθικότα γνωρίσματα. Από αρχής λοιπόν της συλλήψεως τούτου γεννήστε ώστε και αναγωγής της τριάρκοντα ετούς προσδέ και της του προδρόμου αυτού λειτουργίας και της εντοπαπτίσματι αυτού αναδείξεως. Ναι, μην και στην Αποστόλων εκλογής και των Θεοασίων τριετούς χρόνων. Θα ερμηνεύσω αυτό που διάβασα. Τα τελούμενα αυτά που γίνονται εν τη Θεία Ιερουργία, στη Θεία Λειτουργία, είναι τύπος, αγνάρια, του σωτηρίου πάθους και της ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Και πάσης της αυτού προς ημάς σωτηρίου επιδημίας και ολόκληρου του ερχομού του Χριστού, οι λεπτομέρειες βρίσκονται τυποποιημένες πάνω στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Από την αρχή της συλλήψεως του Κυρίου και της γεννήσεώς του και την αναφορά και της αναφοράς που κάνει ο ιερέας για τα 30 χρόνια της ζωής του ολόκληρης. Υπέρ τα 30 λέει. Και όχι μόνο λέει στις λεπτομέρειες της ζωής του Χριστού, αλλά και του προδρόμου και των Αποστόλων και για αυτούς κάνει λόγο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Και δεν λέει και ο ιερέας ενδιάμεσα στον όρθρο, αλλά και στα τροπάρια, για τους Αγίους Αποστόλους. Κάνει γύρω και του προδρόμου. Τα ακούμε τώρα με τον προδρόμο σε κάθε διαλειτουργία. Δεν απολύπει ποτέ. Και όλο και με τον προδρόμο και όλο τον Αγίων, γιατί στα γνάρια του Κυρίου μας βάδισαν όλοι αυτοί. Όταν λειτουργεί ο λειτουργός επί του Θείου θυσιαστηρίου καταστάσει, όταν λειτουργεί και στέκει μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, υμνεί τας ιεράς ιερουργίας του Ιησού. Οι ιερουργίες είναι ό,τι έπραξε ο Χριστός για να μας σώσει και είναι και ιερό και ονομάζεται ιερή ιερουργία. Παναλαμβάνω, κάθε έργο που έπραξε ο Χριστός είναι άγιο και ιερό, είναι ιερή ιερουργία. Ο λειτουργός λοιπόν που στέκει μπροστά στο θυσιαστήριο υμνεί τα ιεράς ιερουργίας του Ιησού. Έπειτα ιερουργεί τα θειότατα και υπόψινάγει τα ημνημένα. Έπειτα λέει τέλει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και φέρνει μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας,
Στην πράξη, εκείνα τα οποία ήρνησε προηγουμένως, μας τα δείχνει τα Άγια. Έτσι λέει ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει «Τα μη βλεπόμενα βλέπουσιν ή της πίστεως οθαλμοί». Εκείνα που τα μάτια μας αυτά δεν τα βλέπουν, γιατί δεν τα κατανοεί το μυαλό μας, τα κατανοούν τα μάτια της πίστεως. Και απόδειξη συνεχίζει. Οι χριστιανοί της Γαλατίας, οι οποίοι από το σου του διαστήματος και μετά το σου των χρόνων, των Χριστών, είδων σταυρούμενων, λέει, σας φέρνω σαν απόδειξη ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, τους χριστιανούς της Γαλατίας, οι οποίοι είχαν πολύ διάστημα και πολύ χρόνο και το Χριστό σταυρωμένο δεν τον είδαν βέβαια, ο Απόστολος τους εμποίησε και τους έκανε χριστιανούς. Τι έγινε? Ο τόπος όπου ιερουργείται η Θεία Ευχαριστία, αφού τους τέλεσε και ο Απόστολος Παύλος το μυστήριο, τους παρέδωσε το μυστήριο. Θα ήθελα λίγο, πολύ λίγο, να κάνω μία αναφορά στον Απόστολο. Είχε φοβερούς εχθρούς ο Απόστολος Παύλος. Όχι ορατούς απ' έξω Εβραίους, όπως είχε ο Χριστός. Αυτοί οι εχθροί, όποια είναι της Εκκλησίας μας σήμερα, δεν τους φοβάται η Εκκλησία. Και όπως τον Παύλος δεν φοβόταν τέτοιους εχθρούς, να τον πιάσουν, να σκοτώσουν και να τον κάνουν. Αλλά φοβόταν εκείνους που ήταν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και τον πολεμούσαν λέγοντας, δεν είναι αληθινός Απόστολος. Είναι ψευδαπόστολος ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν έζησε μαζί με τους άλλους τότε που και ο Κύριος ήταν στη γη και πήρε από το στόμα του με τα αυτιά τους τη δασκαλία του και την κηρύττει του. Τέτοιο πράγμα δεν συνέβη με τον Απόστολο Παύλο. Άρα δεν είναι Απόστολος. Ακούσαμε πριν δύο Κυριακές την απάντησή του. Μια απάντηση που δεν είχε συμβήσει άλλη Απόστολο. Τον ακούσαμε να λέει «Εμένα ο Κύριος, όταν ακόμα βρισκόμουν στη γη, με πήρε και με ανέβασε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Εκεί μου τα δίδαξε όλα». Εκεί μου τα δίδαξε όλα. Αυτή είναι η απλή ερμηνεία. Στην αρχαία, πώς θα γράφει ο ίδιος, το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελίου Ευγενισάμι νημίν, ουκ έστηκα τα άνθρωπα, ουδε παρανθρώπου παρέλαβε. Το Ευαγγελίο που σας κήρυξα, Γαλάτες, δεν το πήρα από άνθρωπο, αλλά το πήρα από τον Κύριο. Και συνέχεια λέει αυτό, ότι με ανέβασε στον τρίτο ουρανό και εκεί μου έδωσε το Ευαγγέλιο ο ίδιος στον ουρανό επάνω. Βάλτε το μυαλό, το ανθρώπινο μυαλό. Ζαλίζεσαι άμα σκεφτείς ότι είναι ο Απόστολος που ανέβηκε πάνω στον Παράδεισο, είδε τον Παράδεισο, άκουσε τον Κύριο να του τα λέει και το μήνυμα αυτό το φέρνει και το κηρύττει στον κόσμο όλο. Εκεί ασφαλώς είδε τι τελείται, τι γίνεται, άκουσε με
της ψυχής τα αυτιά, όλα εκείνα που είχε κηρύξει στους Αποστόλους. Γι' αυτό λέμε ότι και των Αποστόλων μία γίνεται στη Θεία Λειτουργία και της Βηθλεέμ, όπως λέμε, μία γίνεται στη Θεία Λειτουργία και της Ιών και του Δίβλου και όλα εκείνα μέσα στον χώρο της Θείας Λατρείας. Τα θέματα μας, εισαγωγή είναι αυτή που κάνουμε. Ακόμα δεν έχουμε μπει στο θέμα Θεία Λειτουργία. Θα είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Ευχαριστία, όπως λέμε κοινώς, για να έχουμε κάποια προετοιμασία όταν προσερχόμεθα για να εκκλησιαστούμε. Γιατί είναι όντως ευεργέτημα να έχουμε το φως των Πατέρων που είναι φωτισμένη και αγιασμένη από το Άγιο Πνεύμα. Και μετά τη γνώση αυτή να εισερχόμεθα στη Θεία Λατρεία. Μέσα στη Θεία Λειτουργία συνυπάρχουν, βρίσκονται μαζί. Ό,τι είναι στη πιο μακρινή απόσταση και ό,τι είναι στην πιο κοντινή απόσταση. Επαναλαμβάνω, στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Ευχαριστία. Μαζί ενωμένα είναι, ενωμένα μαζί. Τα κοντινά και τα μακρινά. Αλλιώς θα λέγαμε η αρχή και το τέλος. Και τι εννοώ μακρινά και κοντινά. Είναι παρόν ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν του Θεού, του Κυρίου μας και του Πατέρα μας και του Αγίου Πνεύματος να ψάξουμε να βρούμε την αρχή. Παρότι ο Κύριος λέει εγώ είμαι το Α και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Αυτό εννοώ για εμάς ανθρώπους, όχι για τον Κύριο. Δεν ισχύει η αρχή και το τέλος για τον Χριστό. Αρχή και τέλος ισχύει για εμάς. Αυτό που ισχύει για εμάς σαν αρχή, μακρινή, αιώνια, απέναντι και σαν τέλος προσδοκώ Ανάσταση, νεκρών κλπ. Και ζωή του μέλλοντος, τα συναντάμε μέσα στη Θεία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο του Ιησού Χριστού και το δικό μας μυστήριο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε το πρόσωπο του Χριστού, όπως δεν μπορούμε να διαβάσουμε το πώς εμείς μέσα στη Θεία Λειτουργία αγιαζόμαστε, παρότι είμαστε αμαρτωλοί από κορυφής μέχρι στον ήχο. Για αμαρτωλούς είναι διακριμένη η Θεία Λειτουργία. Αφού ο ίδιος είπε, δεν ήθελε να καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούσε μετά. Αφού ο ίδιος είπε ότι είναι του Σιλουάμ το ο χώρος που είναι όλοι οι άρρωστοι μαζεμένοι εκεί πέρα, αυτή είναι η εκκλησία μας. Θέλουμε να δούμε, να κατανοήσουμε. Αυτοί είμαστε εμείς. Στου Σιλουάμ την κολυμπήθρα, πληγωμένοι, άρρωστοι κλπ. Και περιμένουμε το έργο στο έργο μας να μας σώσει. Εκεί μέσα θα βρούμε τη δική μας χριστοποίηση, αγιοποίηση. Και λέμε αγιοποίηση, γιατί δεν μπορείς να μπεις στον Παράδεισο αν δεν είσαι Άγιος. Δεν μπαίνεις αν δεν είσαι Άγιος, αλλά χάρη τη Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Χάρη τη Θεού. Και η Εκκλησία μας, όταν μας δίνει σώμα και αίμα, μας τα προσφέρει, χάρη τη Θεού. Δώρα μας τα κάνει. Τίμια δώρα το ονομάζει. Τίμια δώρα. Μας τα δίνει σαν δώρα, χωρίς εμείς να αξίζουμε καν ούτε στο ελάχιστο
να τα λάβουμε τα δώρα εκείνα. Η Θεία Λειτουργία είναι η εν Χριστώ σύναξη του χώρου και του χρόνου. Η Θεία Λειτουργία είναι η εν Χριστώ σύναξη του χώρου και του χρόνου. Θα τα κάνουμε απλά αυτά. Εμείς μετράμε τη ζωή μας από την ώρα που γεννιόμαστε. Το μέτρημα αυτό είναι ο χρόνος. Καταλαμβάνουμε και ένα χώρο. Χωρίς αυτά η ζωή μας δεν μπορεί να σταθεί. Χωρίς χώρο και χρόνο. Και μες στον χώρο είμαστε και μες στον χρόνο είμαστε. Έξω από αυτά είναι ο Θεός. Είναι άχρονος και άχρονος. Δεν έγινε μέσα σε αυτά. Δεν μπορεί να πούμε ότι είναι 30 χρόνια ο Θεός, ούτε ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Βλαστημία. Έξω από τον χρόνο και έξω από τον χώρο, πέρα για πέρα, είναι ο Θεός. Εμείς όμως είμαστε και στο ένα και στο άλλο. Και τα δύο αυτά ενωμένα, αφού εμείς είμαστε μέσα αυτά, θα μπουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στον χώρο της Θείας Λατρείας, αφού εμείς η ζωή μας είναι ζυμωμένη με αυτά, και θα αγιαστούν και τα δύο, αφού και χώρο πιάνουμε και τόπο πιάνουμε, και έτσι θα γίνουμε Άγιοι, για να γίνω πιο νοητός. Αυτή τη στιγμή έχουμε σκηνώματα Αγίων. Σκηνώματα Αγίων, του Αγίου του Ρώσου, του Οσίου Παταπίου, του Αγίου Γερασίμου και λοιπόν Αγίων στα διάφορα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου. Και λέει και το άλλο, πόσα Άγια νύψανα δεν είναι θαμμένα με στη γη που τα έχουν θάψει με εκείνα που έκανε οι Τούρκοι τις καταστροφές. Καταλαμβάνουν όλα χώρο. Άλλωστε, λείψανα είναι. Λείψανα είναι αγιασμένα. Καταλαμβάνουν χώρο αγιοποιημένα. Ο χώρος που καταλαμβάνουμε εμείς και ο χρόνος που καταλαμβάνουμε μπαίνει μέσα στην Εκκλησία που είναι ο χώρος του Θεού και μαζί και τα δύο αγιάζονται και έτσι αγιαζόμαστε και εμείς με τη χάρη του Θεού. Είναι λοιπόν συνάντηση του χώρου και του χρόνου αφού ο άνθρωπος μέσα στην θυλατρία, αφού ο άνθρωπος ζει μέσα στα δύο αυτά. Μέσα κλείνω εγώ, κάτι πρέπει και εσείς να πείτε. Μέσα στο ναό. Κάτι είπα την περασμένη φορά, θα το αναλάβω και τώρα. Όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Παράδεισο. Θα το ξαναπώ και άλλη μία φορά. Δεν χωράει η παρεξήγηση, θα το εξηγήσω καλά. Μέσα στο ναό όταν μπαίνουμε μέσα στο Παράδεισο. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, γιατί εκεί βρίσκεται ο Χριστός και ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Παράδεισος χωρίς Χριστό δεν υπάρχει. Δευτερευόντως αλλά και ουσιαστικά και αυτό,
δώροι φορούν γύρω από, από την Αγία Τριάδα και το πρόσωπο του Χριστού, σαν σε παράδεισο, αφού και τώρα ο παράδεισος έχει τον Χριστό. Άντε για αγγέλους, αρχαγγέλους, αγίους, οσίους, δικαίους, προφήτες. Έτσι, αυτά έχει ο παράδεισος μέσα. Αλλά, όπως το λέει, σαν άστρα φωτεινά και ένδοξα από τη δόξα του της Αγίας Τριάδος. Αυτά έχει ο παράδεισος. Μα αυτά έχει και η εκκλησία μας, στην οποία μπαίνουμε μέσα. Δεν απουσιάζουμε την εκκλησία όλα αυτά που προανέφερα, αφού έχει αυτά η εκκλησία, δεν είναι ο παράδεισος. Τι είναι? Ποια λοιπόν πρέπει να είναι η δική μας συνείδηση όταν μπαίνουμε στην εκκλησία? Και συγχωρέστε με, πολλές φορές σαν ανέστητη συζητάμε. Πολλές φορές σαν ανέστητη συζητάμε. Ετελείωσα αυτή την εισαγωγή για τη Θεία Λειτουργία. Από την επόμενη φορά θα μπούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, όσα γίνονται στη Λειτουργία μέσα. Κάποιος μπορεί να πει κάτι ό,τι θέλει, χωρίς να εμποδίζεται. Εγώ θα να πω το εξής. Να πεις. Για να γίνει μια Θεία Λειτουργία πρέπει μέσα οι παπάδες να είναι μονιασμένοι. Αν υπάρχει να προσθέσει μέσα, δεν γίνεται διαδικασία. Θα μου επιτρέψει, θα συγκυρώσω. Θα μου επιτρέψει, θα συγκυρώσω. Η Θεία Λειτουργία, όποιοι κι αν είμαστε εμείς, όσοι λέρα και αν έχουμε, και αν κάτι το παράξενο και ανθρώπινο γίνεται, που δεν το θέλουμε εμείς ή γίνεται από εμάς ή κάποιον άλλον, δεν εμποδίζεται η πρέπει. Αγία Τριάδα, το Αγίο Πνεύμα, να τελέσει τα μυστήρια. Πρέπει να δοθεί συγχώρεση για να γεννηθεί η Λειτουργία. Ω, και αν δεν δοθεί συγχώρεση... Εδώ λέει ένας δεσπότης φιλονίκησε με έναν διάκο, ο οποίος ο διάκος ήταν επέτειος της καταστάσεως. Και για να προχωρήσει τη Θεία Λειτουργία ο Δεσπότης, πήγε και ζήτησε συγχώρεση από τον Διάκο για να μπορέσει να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Δεν... Κύριε, με αυτό που καταλήγει. Δεν, προσέξτε, αφορά αυτό τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αλλά τις δικές μας σχέσεις. Γιατί και ο Κύριος είπε, κάνε προσευχή, για να σ' ακούσω, αλλά για να σ' ακούσω πρέπει να τα κάνεις καλά με τον αδελφό σου. Αλλιώς δεν σε ακούω. Εκεί πια είναι άλλη περίπτωση. Αυτή είναι η περίπτωση. Όχι, άλλο η Θεία Λειτουργία και άλλο το ότι έχεις αντιλήψεις με κάποιον. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή που είμαστε πιστοί και βρισκόμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όλοι μας, έχουμε πάει να λειτουργηθούμε. Ναι. Έτσι. Και για αυτή τη διακρίνεια τσακώνονται. Και δεν τα φτιάχνουν. Και συνεχίζει η διακρίνεια ή πρέπει να σταματήσει να μην γίνει λειτουργία επειδή τσακωθήκαν οι δύο. Και πώς θα λειτουργήσουμε εμείς που παίρνουμε και θα λειτουργήσουμε. Τότε έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν υπάρχει. Το θέμα είναι. Αυτή θα δώσει μια αποδοκία. Όμως εγώ θα ήθελα. Εν ονόματι του Χριστού να μην καταπιανόμαστε με αυτά που θα μας βλάψουν. Και εννοώ επιβλαβή ό,τι αφορά τη ζωή κάποιον άλλων που εδώ πρέπει να γιάσουμε και να μην πιάνουμε τα άλλα. Πάμε να μου τα κατέβουμε σε αυτά τα διαβάζουμε. Εγώ προβληματίζομαι με τον εαυτό μου τώρα και δεν με ενδιαφέρει για τους παπάδες. Όχι, δεν λέω και τίποτα. Όσο είναι να δείξω την περίπτωση, πώς θα το έδεσες. Εγώ προβληματίζομαι εγώ σαν άτομο με τον εαυτό μου. Που πώς είναι δυνατόν να αγιαστώ εγώ αφού κατά το 95% του χρόνου της λειτουργίας το μυαλό μου δεν είναι εκεί. Και όχι απλώς δεν είναι εκεί, αλλά μπορεί και παράλληλα να κρίνει τον παπά, να κρίνει τον διπλανό παπά, να κρίνει τον διπλανό που μπαίνει μέσα και να τον βλέπει τι παπούτσια φοράει.
για μένα τον Παναγιώτη λέω αυτό. Άστα, λοιπόν, για όλους. Ας μην ψάξουμε τόσο βαθιά για τους παπάδες, έτσι κοιτάξουμε ο καθένας για τον εαυτό μας. Όχι, δεν υπάρχουν για τον παπά. Δεν αντιδικούμε τον παπά αυτή τη στιγμή. Λέω, είναι τόσο ιερή είναι η θεία λειτουργία που όταν υπάρχει μια ψυχρότηση μεταξύ αυτών, λέει, δεν μπορεί να γίνει λειτουργία. Γιατί μας πάει ο διάβολος σε άλλα μονοπάτια. Και να φεθούμε δηλαδή εδώ, στην όμορφη ατμόσφαιρα που είμαστε προγραμμένοι, να ζούμε για να μεταφερθούμε στο θέμα της Θείας Λειτουργίας όμορφα και ωραία. Κάτι λοιπόν, να πεις. Επειδή εγώ είμαι πάντα σε άλλα μονοπάτια στην Εκκλησία. Πάντα σε άλλα, δηλαδή με την κυριολεξία του όρου. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να αγιάζομαι εγώ. Έχουμε και σε ρωτώ. Είπες ότι ο άνθρωπος αγιάζεται μέσα στον χώρο. Δεν αντιλέγω. Θέλω όμως να μου το διευκρινίσεις. Εγώ, σαν Παναγιώτης, ο οποίος βρίσκομαι σε άλλα μονοπάτια τις πιο πολλές φορές. Πώς είναι δυνατόν την ώρα αυτή εγώ να θεωρούμε αγιασμένο άτομο. Μα αυτό είναι κατά χάρη. Μπορώ να πω μια άποψη και είναι και μια απάντηση για τον κύριο Παναγιώτη. Προσωπική μου άποψη. Όχι τριλεγόμενη. Αλλά αν δεν γίνει ο άλλος, μπορεί να πατάει ο άλλος και αν δεν γίνει ο άλλος, θα πατάει ο άλλος. Όχι ομαδικά, δεν γίνει ο άλλος. Μα δεν κάνουμε ομαδική. Δεν πιάσαμε. Κάνουμε όλοι μαζί έτσι. Λέει έτσι. Το λοιπόν. Η προσωπική μου ταπεινή άποψη είναι εξής. Ή οσδήποτε μπαίνει στην εκκλησία και δεν μπαίνει με το πνεύμα του τελώνη, είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να συγχωρεθεί. Όποιος μπαίνει στην εκκλησία. Ναι, σίγουρα. Προσωπική μου άποψη. Μπορώ να κάνω και λάθος. Άλλος εσύ ο καθολαμπόδιος. Αν δεν παίρνουμε με το πνεύμα που μπήκε ο τελώνης μέσα, δεν νομίζω ότι μπορούμε και στην εκκλησία να ωφεληθούμε και να σωθούμε. Αν αρχίσουμε, ποιος είναι ο διπλανό μας, ποιος είναι ο παπάς, αν το έτσι, αν το αλλιώς, θα μπλέξουμε και θα μπλέξουμε στο κανάλι που μαλδρίζουν τους κατάλαβους. Εγώ αν είπα κάτι, δεν το είπα για τους παπάδες. Οι παπάδες, οτιδήποτε και να είναι, δεν μας αφορά εμάς. Ο παπάς, όσο και αμαρτωλός να είναι, δεν μας κάνει ζημία εμάς. Αυτό είναι δεδομένο, είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς, δεν έχω αντίθετη. Έτσι, μπράβο. Αλλά λέω, εγώ δεν με κατάλαβες κατά τι είπα. Μα δεν απευθύνθηκα σε σένα, δεν απαντάω σε κανένα. Εγώ είπα μια κουβέντα. Δεν κάνουμε διάλογο εδώ πέρα για να διαφωνήσουμε κανένα. Αν όχι, θέλω. Μια δεν μου παρεξήγησε. Εμεί, όταν χωριέσαι, σε έχουμε καταλάβει. Το κατάλαβες και αμέ αντίον. Όχι, δεν συγκράθηκες εναντίον. Όχι, δεν κάθουμε διάφορο. Εσύ τον είδες. Απόψη λέμε, κατάλαβες ειδικά το άποψη. Τόσο το μυστήριο είναι ιερό, δεν είναι την παρανηγίδα. Αυτό καταλάβω. Αντίον. Δεν υπάρχει. Και οι σκέψεις του τι έχουν αντιδικία, σου λέει δεν μπορεί να γίνει. Εγώ θα να στο Παναγιώτη. Όχι. Πες. Νομίζω ο κύριος έχει δίκιο, άμα αφήνουμε πολύ λάσκα, θα βλάψει την εκκλησία μας. Άμα. Από εκεί λάσκα, άμα τα αφήνουμε τα στενιά, τα λουριά, μπορεί να γίνει οποιοδήποτε παπάς ιερέας και αμαρτίες να έχει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Για να γίνω ιερέας, εγώ δεν πρέπει να έχω πάει με γυναίκα. Παραδείγματος χάρη. Άντε, άντε, κατοικονομία, αυτό το κατοικονομία το έχουμε καταστρέψει. Και τελικά έχουμε αυτά τα χάλια που έχουμε. Αλλάζω θέμα. Συγγνώμη. Είπατε για προσφορά, είπατε για προσφορά στον ναό ότι τι το εκλεκτό. Αν άκουσα καλά, τι εννοείται. Και από εκεί που εγώ εννοώ την πραγματική σημασία της λέξης. Δηλαδή, τελείται η Θεία Λειτουργία. Εντάξει, θα πω κι άλλα πράγματα. Η Θεία Λειτουργία. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρει αλεύρι κάποια νοικοκυρά, να το καλοσημώσει, να είναι καθαρό, μάλιστα, να έχει όσο δυνατόν το καλύτερο. Το ίδιο και με τον ήλιο. Εάν αυτό έτσι. Έχεις αντίληψη πάνω σε αυτό? Όχι, μέχρι όχι. Προχωράω και παραπέρα. Ναι, θέλω να αναφερθώ κι άλλο. Η εκκλησία μας είναι ο χώρος που μας δέχεται όλος και του Θεού τόπος, έτσι. Δεν πρέπει να υποτιμάται σε σχέση με το σπίτι μας. Δηλαδή, το σπίτι μου το έχω τέλειο καθόλου
Και την Εκκλησία την έχω σε πολύ πιο δεύτερη μοίρα σε σχέση με, θα έλεγα, τα έπιπλα, με το, τα αντικείμενα και το καθεξής. Όχι ότι ο Θεός θα έχει ανάγκη, ούτε δεν θα γίνει το μυστήριο. Αλλά πια πρέπει να είναι ότι η ντροπία είναι δική μου. Ο Θεός ζητάει, το λέει και η Γραφή μέσα. Όταν λέει θα κόβετε τους καρπούς από τα δέντρα, θα μου δώσετε τους πιο μεγάλους εκλεκτούς, λέει μέσα. Μάλιστα, πολύ σωστό. Απάνω σε αυτό μιλάω και αυτό το βλέπω. Να σας πω εγώ ότι έχω επισημάνει. Ναι. Μία εκκλησία σε όλη την Αθήνα έχει καθαρό κερί. Μάλιστα. Άρα, εδώ βλέπουμε μη εκλεκτό. Ναι, παντού. Για ποιο λόγο, το γράφει πουθενά. Συμφωνώ και εγώ. Το λέει πουθενά. Α, φτιάξουν όχι. Άρα, είναι ένα. Ο κύριος έχει δίκιο, όπως έλεγε. Δεν είπα όχι. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε. Όταν πάμε στην εκκλησία, οι ιερείς, οι νεοκόροι, οι επίτροποι να μας προσφέρουν κάτι καλό. Πάμε και εμείς να θέλουμε την εκκλησία, το προσκύνημά μας, το αφιέρωμά μας, το νοθεύουμε. Και καλλιεργώ μέσα από τη συνείδησή μου νοθευμένη κατάσταση. Δηλαδή, η ίδια υποδομή των ναών, του επιτρόπου, ξέρω να κερδίσω, να... δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Μήπως... Και με βάζουν μια σωρή, σε μια ζημιά δηλαδή. Μήπως μπορώ να απαντήσω. Η θέση που παίρνετε εσείς τώρα... Ο πατήρς Σάββας στον Καρέα είναι πολύ καλό. Και... Μου δίνει να καταλάβω το εξής, ναι. Μου δίνει το εξής να καταλάβω. Για ακούστε με την καρδιά. Εγώ νομίζω κατάλαβα και όχι κατάλαβα τι λέει ο κύριος. Αλλά θέλω να πω, πιστεύω ότι έχετε συνείδηση για όσα λέτε. Προσπαθώ. Ναι, ναι, όχι. Έχω συνείδηση, είμαι δύσκολο για τη μάγκη, απλώς ξέρω τι πρέπει να κάνω. Από εκεί πέρα τα άλλα τα ξέρω καθένας. Όμως θέλω να καταλήξω πάνω στο θέμα αυτό. Αφού εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω και τι ζητάει ο κύριος από μένα, γιατί εκεί νομίζω είστε κι εσείς, δεν σκανδαλίζομαι γιατί τα πράγματα είναι έτσι κάπως συγκεκριμένα μέσα από όλο της Εκκλησίας. Και θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Πήγαινε, πηγαίνετε, λέει, και ασπείρετε τον αγρό, την παραγωγή. Δεν τα απολυλογάω τα πράγματα. Πήγανε στο γοραφάκι το ωραίο καλλιεργημένο, η Γεωργή του Χριστού. Ωραία καλλιεργημένο. Πήρανε καθαρό σπορό όμορφο και βγήκαν και κάθια μαζί. Και τους είπα πιστός, άστε τα κάθια, να τα μεγαλώσουν μαζί, να τα ρίξουν όταν θα έρθει η ώρα του θερισμού, στη φωτιά. Έτσι είναι η Εκκλησία μας. Είναι αυτός ο χώρος που τα έχει όλα μέσα. Το έλεος... Εγώ έτσι πιστεύω ότι τα λόγια του Χριστού πήγαινε. Αυτό είναι λόγο. Αν όμως κάτι άλλο, λέει. Το έλεος θέλω να πω την Εκκλησία, πώς ερμηνεύεται. Το λέει εσύ. Όχι, το λέω εγώ. Ειδικά μου λόγια είναι αυτά. Πώς το ερμηνεύεται. Το... Έτσι γενικότητα, ας πούμε. Όταν λέει ο Θεός έλεος θέλω και όχι Εκκλησία, τι εννοεί. Απαντήστε μέσα. Οι Εβραίοι είχαν από το Μωσαϊκό νόμο εντολή ξεκάθαρη να προσφέρουν θυσίες, καρπούς, ζώα και άλλες θυσίες. Την προσφορά της εποχής εκείνης. Μπράβο, κάθε προσφορά. Για να ικανοποιήσουν το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ήθελε ο Θεός, το λέει γραφή μέσα. Και τα κάνανε αυτά οι Εβραίοι με το παραπάνω. Το τυπικό μέρος. Τυπικό μέρος. Βλέπανε λοιπόν τώρα το άσε που υπήρχαν χείρες και ορφανά και ούτω καθεξής, που αυτά τα έλεγε ο νόμος. Να πας στη χείρα και στο ορφανό, να πας να βλέπεις τον ανήμπορο άνθρωπο. Αυτά δεν τα βλέπανε οι Εβραίοι, βλέπανε τα τυπικά του νόμου περί θυσιών. Τις λέει, ο νόμος λέει, όχι η θυσία μόνο, και εγώ το θέλω και το πράγμα, να είστε του ελαίους άνθρωποι και όχι της τυπικότητας των θυσιών. Αν έχει να κάνουν γύρω σύντρα, δεν κάνει οι Εβραίοι μόνο. Και εμείς όχι, με ρωτάει. Τα τύπης κοιτάζουμε και τους, τα τυπικά κοιτάζουμε να είμαστε καθαροί να πάμε στην εκκλησία, αλλά δεν κοιτάζουμε το διπλανό που πεινάει καθόλου. Και εμείς έτσι είμαστε το ίδιο, Εβραίοι, σαν τους Εβραίους. Δεν έχω αντίρρηση. Σκεφτόμαστε. Και θα ήθελα να διαφανίσω και λίγο με τον κύριο Κοέσαντο. Ω προς την περίπτωση. Ναι, όχι, συγγνώμη, δεν είναι εγώ να κάνω. Να κάνουμε ένα διάλογο και ευχαίρεια. Δηλαδή, άλλο μόνο που έχουμε ευκαιρία. Πιστεύω πως δεν είναι η καθαρότητα του κεριού, ας πούμε, ας πιάσουμε την
συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ο τρόπος που θα μπορούμε να προσφέρουμε το κερί, που θα το άναψουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κερί, αν είναι νοθευμένο ή όχι. Φτάνει να έχουμε εμείς καθαρή την καρδιά και να το ανάψουμε στον Κύριο. Έτσι πιστεύω εγώ. Εγώ κατάλαβα κάτι άλλο. Εγώ έχει και συνέχεια, γιατί έχει πιο βάθος, δηλαδή η δική μου σκέψη. Συγγνώμη. Μα νομίζω παλιά δεν υπήρχε κερί. Υπήρχε κερί παλιά στην Εκκλησία. Η δική μου σκέψη. Γιατί ανέφερε και ω προ του επιτρόπου. Ή ο άλλο ο κύριο ανέφερε και του παπάδε. Δεν μα ενδιαφέρει. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν γνώση. Κάτσε εδώ. Και λίγο γιατί υπάρχουν. Θα με κυνηγήσω άλλο κύριο τώρα που λέω γιατί. Αν δεν φέρει τι γύρω και εσεί. Τι άλλο είναι. Για τις παπάδες λέω πιο πολλά εγώ. Γι' αυτό έρχομαι γύρω γύρω και λέω. Άλλο θέλω να πω εγώ. Δεν λέω για τις παπάδες. Το κατάλαβα. Εγώ δεν σε θίγω καθόλου. Λέω για την ερώτηση που έχει στην λειτουργία. Εντάξει. Λοιπόν, ας μην πω. Για τον κύριο πάλι. Γιατί θα με κυνηγήσω άλλο κύριο Σαμπέλα. Αν έχει την ιδιοτροπία. Λέμε για τους. Σε αγαπάμε όλοι. Λέμε για τους επιτρόπους. Υπάρχουν οι επιτροποί οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ προοδευμένοι σε κάποιους τομείς, είτε εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και δεν τα πιάνουν τόσο πολύ όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει εμείς να τους κατηγορήσουμε. Δεν θα πούμε ότι οι επιτροποί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε αυτό το σημείο και εμάς μας σκανδαλίζουν και εμείς πρέπει να συμπεριφερθούμε τότε κάπως αλλιώς. Συμφωνεί, έτσι. Πάντως, θέλω να θυμηθώ το παππούλι που έφυγε το Παΐσιο στο εξής. Στους βόρες, έτσι, δεν γίνεται. Έπρεπε να είχα μαζί μου, χρειάζομαι και φορέ να είμαστε μαζί μας και τα πράγματα. Αναφέρει για ένα μοναχό αμελέστατο, αμελέστατο, αλλά παππούλι που έφυγε το Παΐσιο, στο εξής, που τους βόρεστε, έτσι δεν γίνεται. Έπρεπε να είχα μαζί μου, χρειάζομαι και φορέ να είμαστε μαζί μας και τα πράγματα. Αναφέρει για ένα μοναχό αμελέστατο, αμελέστατα, αλλά που εφάρμοζε μία εντολή και τον έβαλε μέσα και μέσα στον παράδεισο. Κατάξει. Ναι, ναι, που μας που την έχουμε εδώ μέσα σε κόρο, σε κόρο. Δηλαδή, δεν χορταίνουμε να κατακρίνουμε. Εκεί λέει ότι μπήκε, λέει, στον παράδεισο και βέβαια αυτό το σπίτι και ο λόγος είπε, αφού ο Χριστός μου είπε εγώ να μην κατακρίνω, και δεν κατέκρινα. Και μου είπε ότι δεν θα κρίνει. Άρα πρέπει να πω χωρίς κρίση στο παράδεισο. Και μπήκε τελικά ο Παΐσιος στο παράδεισο, ο Θεός ο Μοναχός. Μπήκε στο παράδεισο. Μόνο και μόνο που δεν κατέκρινε. Μόνο και μόνο που δεν κατέκρινε. Αυτό που πες ταπείνωση εσύ, σε με άλλα λόγια, πολύ απλό πράγμα. Άλλη πόρτα δεν υπάρχει. Είπαμε, δεν μας βρίσκει και σήμερα. Κάθε φορά σημαίνει, όχι ο τρόπος, ο τρόπος. Αυτή δεν μιλάω ούτε για το Παναγιώτη, ούτε για το Αγγέλη, ούτε για κανένα. Εκεί σου λέει, δεν το ξέρω. Όχι, ο τόπος, ο τρόπος. Είναι αρτημένη. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, Ευάγγελε, ο Μιχάλης θέλει να πει κάτι. Για να μην κάνει. Δύο λέξεις μόνο. Όχι δύο λέξεις, σπάρα. Τελευταίος λέει, πιο πολύ. Έλα. Ο μεγαλύτερος ναός, λέει ο Χριστός, είναι το σώμα του ανθρώπου που ο Θεός το έχει φτιάξει για να κατοικεί η χάρη. Και συμπληρώνει ο Κύριος, εκ το περίσσευμα της καρδίας από του σώματος που είναι μέσα η καρδιά, ομιλούν τα χείλη. Πώς θα γεμίσουμε την καρδία με πολλούς τρόπους. Και ο καλύτερος τρόπος είναι η Εκκλησία. Τι κάνει. Αναγεννά τον άλλο και τον έχει σταθερό γρηγορούντα. Άλλος χώρος δεν υπάρχει. Γιατί, γιατί έχουμε την κυβωτό του Νόε. Όσοι δεν μπήκανε μέσα, χαθήκανε. Τίποτα. Μάλιστα. Ο Μιχάλης είπε, και έτσι είναι, αυτή είναι, αυτή έτσι το δεσκευήκες. Έτσι, εκτός εμού δίραστε πίνουν, ναι, και έξω από μένα δεν είναι προσωτηρία, αυτός είναι, αυτό είναι δόμα της Εκκλησίας μας. Στα λατινικά, έξτρα εκκλέσια γνώσα λουσές. Εκλέξτε έξω από την Εκκλησία, δεν υπάρχει σωτηρία. Και επομένως, μέσα εκεί θα πρέπει να εισερχόμαστε. Και τα έργα, κύριε Αντώνη, και τα έργα. Χρειάζεται και τα έργα. Και θέλω να πω κάτι στον Παναγιώτη που μου σου άφησε να πάει το μήνυμα τώρα και θα φύγουμε. Λέει,
πώς αγιάζομαι στην Εκκλησία μου, θέλεις κάποια τέτοια όρο. Έχω τον Ιερό Ευεργετινό, από εκεί το έχω διαβάσει, σου απαντώ. Λέει, διαβάζω την Αγία Γραφή και δεν μου κολλάει μέσα. Το καταλαβαίνω, την καταλαβαίνω την Αγία Γραφή. Την ώρα που τη διαβάζω, μου αρέσει, πέφτω στην αμαρτία, ξεχνάω ότι διάβασα. Να διαβάσω, λέει, γέροντα την Αγία Γραφή, που έτσι έχουν τα πράγματα. Του λέει, έλα, του λέει. Τράβα και πήγαινε. Πάρε εκείνο το δοχείο. Είχε ένα δοχείο ο παππούλης εκεί. Για, κοίταξε, τι είχε μέσα αυτό το δοχείο. Λέει, λάδι. Α, του λέει, να το πλύνεις, του λέει, το δοχείο. Πέρα, καθάρισα. Το ξαναλέω σε ο παππούλης με λάδι. Του λέει, τι έχει τώρα, του λέει, και το ξαναλάδι, λέει, πάλι ο παππούλη, έχει το... Ξαναπλύνω, του λέει. Αυτό κάνει η Εκκλησία μας, Παναγιώτη. Εμείς λερωνόμαστε, η Εκκλησία, λέει, μας αναγεννάει, αλλά μυστικά και αθόρυβα. Και αντί μόνο να πιάνουμε τον τρόπο του Θεού, πώς εργάζεται. Αυτό είναι, στα δικά του χέρια, και έτσι πρέπει να είναι. Λέγε, κύριε Αγίου, για πληρώνουμε. Ο Παΐσιος είχε πει κάποτε, γιατί τον είχαμε ρωτήσει τι πρέπει να κάνει. Και του είχαμε πει ότι πάμε ένα προς δύο πίσω βήματα, τέλος πάντων δεν είμαστε σταθεροί που δεν είμαστε. Πρέπει να βρεθούμε στην προσπάθεια. Είναι. Προσπάθεια είναι να το δαμασώσει. Είναι αυτό, αυτό είπα τώρα, αν το κατάλαβες. Όταν του λέει, παππούλη, τι να κάνω, πάρ' το δοχείο. Και του λέει, έχει λάδι, καθάρισε το, ο άνθρωπος πρέπει να το καθαρίσει. Και εδώ, με άλλα λόγια, το δοχείο σε εσύ είμαι εγώ, που λερωνόμαστε και άντε. Πάμε στην εκκλησία, κάνουμε προσπάθεια και καθαριζόμαστε. Και πάλι το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι το πνεύμα του... Ναι, αυτό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας παράζω, είναι ωραίος ο διάλογος. Πολύ ωραίος ο διάλογος. Και όσο πιο θερμός είναι, τόσο καλύτερο. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησε εις μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησε εις μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησε εις μας. Πάτε λοιπόν, ελεήσει να λύσει. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσει ημίν σήμερα. Κάθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέργης ημάς πειρασμών, αλλά εις ημάς από το πονηρού. Να πούμε ο Θεός να αναπαύσει τον παππούλι που έφυγε. Θεός φορέστανε και τον ευχήν του λάθος. Γιατί όταν έφυγε από τον κόσμο, ζήτησε συγγνώμη από όλους και από τον Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό παράδεισο να έχει. Καλό παράδεισο. Όχι ο τόπος. Ας προσέξουμε.